Θα ήταν καλά να ορθοποδήσει, αλλά δεν το βλέπω να ορθοποδεί. Υπάρχουν πολλά εμπόδια. Καταρχήν οι καρχαρίες, οι μεγάλες, θα τις αφήσουν να προχωρήσουν. Καλό θα ήταν να προχωρήσουν για να υπάρχει ένα μέλλον στην κτηνοτροφία και στους αγρότες, γενικά στους αγρότες. Αλλά είμαι επιφυλακτικός απάνω στο ζήτημα αυτό. Εσείς θα τους στηρίξετε σε πρώτη φάση, τώρα στις ευρωεκλογές? Ως πρώτη φάση, εάν υπάρχει συνδυασμός στη Δωδεκάνησο, γιατί δεν το γνωρίζουμε ακόμα αυτό, εάν κατεβούνε δηλαδή πανελλαδικά και δεν κατεβούνε μόνο στη Μεσή Ελλάδα, εγώ θα στηρίξω όσο μπορώ, με όσες δυνάμεις έχω. Και καλό θα είναι όλοι οι κτηνοτρόφοι και όλοι οι αγρότες να στηρίξουμε αυτό το καινούργιο κόμμα. Εσείς πόσα ζώα έχετε εδώ? Εγώ έχω 150 πρόβατα, σύνολο είναι 180-200 ζώα. Βγαίνει? Η κτηνοτροφία στην Ελλάδα είναι πεθαμένη. Έχει πεθάνει εδώ και χρόνια. Τα κρατάω γιατί τα αγαπάω. Ο σταθμός σας γνωρίζει πολλά για μένα, ναι. Τι μου έχουν κάνει και τι έχω τραβήξει. Δεν έχω απελπιστεί. Έχω μια αγάπη για αυτά τα ζώα, γιατί γεννήθηκα μες στα ζώα αυτά. Γι' αυτό τα κρατάω. Ας ελπίσουμε, αν γίνει κάτι, οι καινούργοι που θα βγουν να τα κοιτάξουν με λίγο με αγάπη. Κέρδος δεν υπάρχει σε αυτά τα πρόβατα. Γενικά στην κτηνοτροφία.